κερασιά, τα προβλήματα είναι γνωστά. Συνεχίζονται δυστυχώς, παρά τις συζητήσεις που έγιναν στην αρχή της χρονιάς και από ό,τι φαίνεται και σε συζήτηση που κάναμε και με τον Θάνο αλλά και με την ΕΤΑΔ κάτω από τα κεντρικά, η λύση είναι ένα αίτημα που πρέπει να διαμορφωθεί εδώ και νομίζω ότι θα βρει επίκο αότα τουλάχιστον στον Θάνο, που έτσι και έτσι το έχει προτείνει, είναι βέβαιο ότι θα βρει επίκο αότα, αλλά πιστεύω και στην ΕΤΑΔ κεντρικά, της προμήθειας, της πρότασης για την προμήθεια από το ίδιο το χειρονομικό του Καϊμαξαλάν, ενός εκχειρονιστικού μηχανήματος που να ανήκει στο Καϊμαξαλάν. Πλέον να σταματήσει δηλαδή πλέον το βουνό το οποίο, το χειρονομικό το οποίο φαίνεται ότι θα είναι αυτό που στο τέλος θα μείνει στην Ελλάδα, λόγω υψομέτρου του βουνού και λόγω δυνατοτήτων, να είναι από πέντε άλλων χειρονομικών όπως έως τώρα του Παρνασσού, ό,τι περισσεύει δηλαδή του Παρνασσού, να έρχεται κτλ. Αυτό που είχαμε πει για το χιονιστικό, το Παρνασσό δεν ήρθε, όχι αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθει, αλλά πάντως τέλος πάντων η γενική λογική που λέμε και η οποία πρέπει να προταθεί από τον φορέα και να πει, να ζητήσουμε και από τον Θάνο να μπει στις προτάσεις που θα κάνει και το ίδιο το Καϊμαξαλάν προς την ΕΤΑΔ για την επόμενη χρονιά, είναι η προμήθεια ενός χιονιστικού μηχανήματος ιδιοκτησίας του χιονιστικού που θα μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως προς την κατεύθυνση και όλες τις εταιρείες, αλλά και κυρίως προς την κατεύθυνση του δρόμου της Κερασιάς που έχουν τα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Δεύτερο, η επέκταση της τεχνητής χιόνωσης. Ήδη υπάρχει, είναι όριμο, είναι αυτό το ζήτημα σχετικά όριμο. Υπάρχει και πρόταση του χιονοδρομικού, υπάρχουν προτάσεις διάφορες. Μία πρόταση που έχει κάνει το χιονοδρομικό, η διαχείριση του χιονοδρομικού, είναι να επεκταθεί η τεχνητή χιόνωση και σε αυτό που προσκυπεί στα 7, η οποία είναι μια πίστα που απευθύνεται κυρίως στους τουρίστες, σε χάρη στους τουρίστες. Υπάρχει άλλη πρόταση, το ξέρω, να γίνει να επεκταθεί η χιόνωση, η τεχνητή χιόνωση και στην Ρέιζιν, την αγωνιστική πίστα, γενικότερα της 8. Η τοπική συγκοινωνία, όπως είχε αναδειχθεί σαν θέμα την άλλη φορά, ότι δυστυχώς δεν έχουμε καμία τοπική πέρα δηλαδή των δύσκολων προσβάσεων, να μην επαναλαμβάνω δηλαδή των δύσκολων προσβάσεων από Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα ζητήματα των νομικών αξώνων που τα είχαμε πει, μιλάμε για την τοπική συγκοινωνία, ότι δεν υπάρχει τοπική συγκοινωνία που να ενώνει είτε την Έντεσα με την Άρτεσα, τον Άγιο Θανάσιο και τον Χιονοδρομικό, είτε την Αρδέα με το Λουτράκι, τα Λουτρά, την Νόρμα και τον Χιονοδρομικό. Αυτό είναι ένα σύντομο το οποίο οριμάζει. Έχουμε κάποιες εξελίξεις σε σχέση με τις προηγούμενες συναντήσεις μας. Ήδη εξετάζεται και στον Παρνασσό και θα εξεταστεί και εδώ η πρόταση η οποία έχει γίνει και από την διαχείριση του Χιονοδρομικού. Να αξιοποιούνται τα 4 μινιβάν τα οποία μεταφέρουν το προσωπικό προς το χιονοδρομικό, το οποίο από τότε που θα ανεβάσουν το προσωπικό μέχρι τότε που μέχρι τις 4 ώρα 5 που φεύγουν είναι κάθονται και περιμένουν όταν θα φύγουν το προσωπικό για να τους μεταφέρει, να αξιοποιηθούν για να κάνουν τουλάχιστον 2 δρομολόγια προς την κατεύθυνση, δηλαδή από την Αρδέα, είπαμε Λουτράκι, Λουτρά, Όρμα και Χιονοδρομικό και άλλα 2 δρομολόγια προς την μεριά από την Έντεσα, Άρτεσα, Άγιο Θανάσιο και Χιονοδρομικό. Είναι μια πρόταση που πρέπει να μπει στη συζήτηση από τους διευθυντές και κάτω του και στην ΕΤΑΔ. Θεωρείται μια λογική πρόταση η οποία θα εξεταστεί. Τουλάχιστον θα μπορεί σίγουρα να ανακουφίσει την κατάσταση. Βεβαίως εδώ τώρα η βιωσιμότητά της φυσικά ίσως χρειαστεί να έχει κάποιο στήριο, όμως σίγουρα η ΕΤΑΔ θα βοηθήσει μέσα από την ενισχύοντας τη σύμβαση με τον αναλογό που έτσι και αλλιώς θα έχει αυτό εδώ πέρα τα βανάκια, με τον ΕΤΑΔ που έχει αναλάβει τη διαχείριση αυτής της κατάστασης, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συγκοινωνία. Αυτό σίγουρα θα βελτιώσει τη συγκοινωνία πολύ. Υπάρχουν φυσικά και τα ευρύτερα θέματα απευθείας μεταφοράς από τη Θεσσαλονίκη.